ή επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Και αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Αρχικά από το κάγκελο Στροβαγγέλης θέλει να βγει στο κεφάλι, έρχεται όμως τώρα δυνατά απ' έξω η Συνεφούλα, είναι ο Δούλιας, είναι και η Σάντα Κατερίνα. Τελικά ο Δούλιας περνάει μπροστά, Συνεφούλα στη δεύτερη θέση, Σάντα Κατερίνα ακολουθεί, Άλπερτ και Στρόγκ Βαγγέλη στη συνέχεια. Είναι λίγο πιο πίσω ο Βαγγέλαρος, προηγείται του Τάγου που βρίσκεται στην τελευταία θέση. Συνεφούλα στα 1000 μέτρα οδηγεί την κούρσα, είναι ο Δούλιας στη δεύτερη θέση, Σάντα Κατερίνα, Άλπερτ ακολουθούν, στη συνέχεια είναι ο Στρόγκ Βαγγέλη. Ακολουθεί ο Βαγγέλαρος, ενώ ο Ταγός βρίσκεται μακράν στην τελευταία θέση, όλα αυτά στο σημείο των 700 περίπου μέτρων. Όπου ο Δούλιας οδηγεί την κούρσα. Είναι η Συνεφούλα στην πρωτοπορία και είναι ο Δούλιας στη δεύτερη θέση. Συνεφούλα και Δούλιας λίγο πριν το σημείο των 600 μέτρων προηγούνται. Η Σάντα Κατερίνα είναι στην τρίτη θέση. Ακολουθεί Άλπερ και Βαγγέλαρος που έχει βελτιώσει στην τάτη θέση του, έχει περάσει από το κάγκελο τώρα τέταρτος. Είναι λοιπόν η Συνεφούλα στο παράθυρο μπροστά. Την κατά δύο και η Σάντα Κατερίνα περνάει στη δεύτερη θέση και ο Βαγγέλαρος που κάνει φίνις αλλά τρέχει ανοιχτά. Από μέσα προσπαθεί να βρει πέρασμα ο Στρόγκ Βαγγέλης στις αρχές της ευθείας. Είναι η Συνεφούλα, προηγείται, έρχεται απ' έξω Σάντα Κατερίνα, από μέσα ο Στρόγκ Βαγγέλης και πιο μέσα ο Άλπερτ. Στα τελευταία μέτρα όλοι μαζί διεκδικούν την νίκη. Συνεφούλα, Στρόγκ Βαγγέλης, έρχεται να απ' έξω Σάντα Κατερίνα. Συνεφούλα και Στρόγκ Βαγγέλης στα τελευταία μέτρα. Συνεφούλα και Στρόγκ Βαγγέλης. Συνεφούλα και Στρόγκ Βαγγέλης στη δεύτερη θέση.